Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Βεβαίως θα δράξουμε την ευκαιρία να του ζητήσουμε και ένα σχόλιο για την επικαιρότητα. Όμως το κυρίως θέμα σήμερα είναι ότι επιτέλους έχει κυκλοφορήσει εδώ και τρεις μέρες το αναμενόμενο νέο βιβλίο του Σταύρου Λιγερού, το οποίο συνυπογράφει με το Σωτήρη Δημόπουλο. Στην ουσία είναι δύο βιβλία, δύο συγγραφές σε ένα. Με γενικό τίτλο «Γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τον κόσμο». Το δεύτερο τμήμα είναι οι περίπλοκες σχέσεις Ουκρανών-Ρώσων στην ιστορία, που το κύριος βάρος εκεί το φέρνει ο Σωτήρης Δημόπουλος. Στο πρώτο σκέλος ο Σταύρος Λιγερός. Και θέλω να πω ότι το βιβλίο έρχεται σε μία συγκυρία. Προσέξτε τώρα, ορισμένα πράγματα δεν πιστεύω να καταλάβατε ότι λαλήσαμε, αλλά είναι και καρμικά που το λένε, έτσι δεν το λένε, καρμικά. Λοιπόν, έρχεται σε μία συγκυρία που ο Κίσιγκερ, ο αϊθαλής Κίσιγκερ, που είναι και ένας από τους συνυπεύθυνους της κυπριακής τραγωδίας, λέει σε όλο το διεθνές σύστημα: «Παιδιά, αλλάργα, δέστε θα κάνετε, βρέστε ένα τρόπο ειρηνικής επίλυσης, διότι τα πράγματα βαίνουν από το κακό στο χειρότερο». Και ποιος βγαίνει να διορθώσει τον Κίσιγκερ, δεν μας τα λες καλά μπάρμπα? Ο σύμβουλος ασφαλείας της Ουκρανίας, της χώρας που πολεμά χάρη στην αμερικανική και δυτική συνδρομή. Από εκεί να καταλαβαινόμαστε. Λοιπόν, καλημερίζω τον Σταύρο Λιγερό. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα, καλημέρα σε εσένα, στους ακροατές σου. Καλό τάξιδο το νέο σας βιβλίο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχει πολύ κόπο. Και από τους δυο μας. Και τα δύο δηλαδή μέρη είναι... βγήκαν με πολύ κόπο. Τώρα το τι αξίζουν θα το πούνε αναγνώστες. Είναι δύο βιβλία στην ουσία σε ένα. Ναι, ακριβώς. Είναι δύο βιβλία στη συσκευασία ενός. Είναι ένα τόμος 370 κάτι σελίδων. Το πρώτο μέρος είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή είναι μία ανάλυση, το οποίο το έχω γράψει εγώ, είναι μία ανάλυση στρατιωτική, πολιτική, διπλωματική, γεωπολιτική και γεωοικονομική. Σε αυτό θέλω να μείνουμε λίγο. Η θέση αυτού του βιβλίου, που φαίνεται και στον τίτλο, είναι ότι αυτός ο πόλεμος αλλάζει τον κόσμο. Να θυμίσω ότι μετά το 1945 έγιναν μεγάλοι πόλεμοι. Κορέα, Βιετνάμ, Ιράκ, Αφγανιστάν και άλλοι. Πολύ έμαχτοι. Mm-hmm. Κανένας από αυτούς δεν άλλαξε τον κόσμο. Κινούνταν μέσα στο πλαίσιο του διεθνού συστήματος που υπήρχε τότε. Του ψυχρού πολέμου. Αυτός ο πόλεμος, παρότι στρατιωτικά είναι ένας τοπικός πόλεμος, μάχες γίνονται στην Ουκρανία, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις είναι ένας παγκόσμιος πόλεμος. Και αλλάζει τον κόσμο όποια και αν είναι η κατάληξη. Δηλαδή είτε κερδίσει η Ρωσία και επιβάλλει τους αντικειμενικούς σκοπούς της, ή αντισταθεί η Ουκρανία επιτυχώς. Ό,τι και να γίνει από τα δύο, ο κόσμος αλλάξει. Και όταν λέω θα αλλάξει ο κόσμος, μιλάω ποιοτικά. Όχι κάποιες μικρές ή τέλος πάντων επιμέρους ποσοτικές αλλαγές. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Διότι ο πόλεμος στην Ουκρανία λειτουργήσε, αγαπητέ Γιώργο, σαν ένας καταλυτής για, ας το πούμε, τάσεις που προϋπήρχαν, αλλά ήταν πια καταλύτης για να εκδηλωθούν πολύ δυναμικά αυτές οι τάσεις, για να πάμε σε μία ανέρεση της παγκοσμιοποίησης έτσι όπως τη ζήσαμε τα τελευταία 30 χρόνια, 40, και να πάμε σε μία νέου τύπου παγκοσμιοποίηση, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια διπλή παγκοσμιοποίηση. Φτιάχνονται δύο γεωπολιτικά μπλοκ και γεωοικονομικά μπλοκ. Απ' τη μία πλευρά είναι το οργανωμένο μπλοκ της Δύσης. Mm-hmm. Το ξέρουμε, είδαμε πως πήγανε στις κυρώσεις όλοι μαζί και η Ευρώπη, ανεξαρτήτως κόστους. Και απ' την άλλη είναι ο αναδυόμενος ευρασιατικός πόλος, γύρω από τον Οργανισμό Συνεργασίας Σανγκάης. Και να θυμίσω στους ακροατές μας ότι εκεί δεν συμμετέχει μόνο η Ρωσία και η Κίνα. Εκεί συμμετέχουν χώρες οι οποίες μεταξύ τους είχαν φτάσει μέχρι και σε πόλεμο. Συμμετέχει η Ινδία, η οποία με την Κίνα είναι στα μαχαίρια. Στα μαχαίρια. Συμμετέχει σωστά. Το Πακιστάν, το οποίο με την Ινδία είναι στα μαχαίρια. Έτσι. Και μιλάμε για έναν πόλο ο οποίος ετοιμάζεται να υποκαταστήσει και το δολάριο ως νόμισμα διεθνών συναλλαγών,
και νόμισμα αποθεματικό. Και αυτό το νόμισμα που ετοιμάζουν, που ετοιμάζει ο Ευρασιατικός Πόλος, δεν θα είναι χαρτί όπως είναι το δολάριο υπομένο. Θα είναι ένα νόμισμα το οποίο θα πατάει πάνω σε πραγματικές αξίες, δηλαδή σε χρυσό, σε ενέργεια, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αγροτικά προϊόντα και commodities, δηλαδή αγάθα πραγματικά. Άρα θα είναι ένα νόμισμα που θα στηρίζεται πολύ στέρεα στα πόδια του και θα εκτοπίσει, ήδη έχει αρχίσει και εκτοπίζει το δολάριο. Αυτά είναι συνήθως αφανείς εξελίξεις. Στο βιβλίο μιλάω αναλυτικά για αυτά, πέρα δηλαδή και από το τι γίνεται στα πεδία των μαχών, γιατί ουσιαστικά είναι ακριβώς αυτό που αλλάζει τον κόσμο. Δεν είναι μόνο οι μάχες οι οποίες γίνονται στην Ουκρανία. Στην πραγματικότητα κατάφερε η Δύση, Γιώργο, και συγγνώμη για τις επιραμονότερμα, να ρίξει τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας και την Κίνα στην αγκαλιά της Ρωσίας, δημιουργώντας το πλαίσιο για μια super power. Super power, για την ακρίβεια. Λοιπόν, επειδή έχεις ανάψει τα αίματα εδώ και εγώ θα επαναλάβω, είναι από τις εκδόσεις Πατάκη, με ρωτάνε κάποιοι, ναι, γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τον κόσμο. Το πρώτο μέρος στο οποίο μας πήγε κατευθείαν στην πέμπτη ενότητα, την πέμπτη και την έκτη, είναι 6 ενότητες, το δεύτερο είναι 5 ενότητες. Πες μου λίγο για τη δεύτερη, εν απουσία ενός εξαιρετικού επιστήμονα, του κυρίου Σωτήρη Δημόπουλου. Θα πω για το Σωτήρη Δημόπουλο για το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, εάν ας πούμε έχει αξίζει το κομμάτι που έγραψα εγώ μία φορά, του Σωτήρη Δημόπουλου αξίζει 10. Θα πω γιατί. Ο Σωτήρης έχει σπουδάσει στο Κίεβο, έχει διδακτορικό στη Διεθνή Σχέση στις Ισλαμικές Σπουδές. Το διδακτορικό του ήταν για το εθνικό ζήτημα στη Σοβιετική Ένωση και για την Αζωφική ειδικά. Πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία τέτοιο κομμάτι. Στην πραγματικότητα αρχίζει από το 10ο αιώνα, όταν εμφανίζονται οι Ρώσοι. Και φτάνει μέχρι το 2015, μέχρι το 2014, μέχρι το Μεϊντάν, αυτό που ονομάστηκε από άλλους εξέγερση και από άλλους πραξικόπημα, και μελετά τις σχέσεις Ρώσων και Ουκρανών. Εγώ που, τέλος πάντων, πριν το διαβάσω, θεωρούσα ότι γνωρίζω αρκετά για αυτό το πράγμα. Μόλις διάβασα αυτό το κομμάτι, είπα ότι έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Την πολυπλοκότητα μέσα στην ιστορική διαδρομή. Καταλαβαίνεις γιατί δεν υπάρχει μία ουκρανικότητα. Εμάς είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, γιατί η ελληνικότητα είναι μία, ας πούμε, έτσι. Και όπως και σε άλλες χώρες. Η ουκρανικότητα δεν ήταν ποτέ μία. Αυτό φάνηκε μέχρι και στις εκλογές που έγιναν μετά το 2000, δηλαδή, έτσι. Όπου βλέπεις ότι η Ανατολική και η Νότια Ουκρανία ψηφίζουν κατά 90% φιλορώσεις. Και η κεντρική και δυτική ψηφίζουν κατά 90% αντιρώσους. Μιλάμε τουλάχιστον για δύο ουκρανικότητες. Και αυτό το βλέπεις πώς διαμορφώνεται. Έμαθα και κάτι διαβάζοντας το Σωτήρι, που δεν το γνώριζα. Να το πω αυτό. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι όταν μπήκαν οι Ναζί, σχηματίστηκαν στην δυτική Ουκρανία μεραρχή SS από Ουκρανούς. Και από τις πιο σκληρές. Από τις πιο σκληρές. Οι οποίες πολέμησαν εναντίον του Σοβιετικού τότε κόκκινου στρατού. Όταν αποσύρθηκαν οι Γερμανοί, υποχωρούσαν, ας πούμε, υπό την πίεση του κόκκινου στρατού, τους ακολούθησαν και αυτές οι μεραρχίες SS, ουκρανικές μεραρχίες, και αυτές παραδόθηκαν στους Αμερικανούς. Πήγαν στη Δυτική Γερμανία και παραδόθηκαν εκεί. Αυτούς όλους, ή τουλάχιστον τον κορμό, τη συντηρητική πλειονότητα, τους έστειλαν στον Καναδά οι Αμερικάνοι για μελλοντική χρήση. Δεν τους παρέδωσαν στους Σοβιετικούς που ζητούσαν να τους δικάσουν ως εγκληματίες πολέμου, γιατί πραγματοποίησαν και πάρα πολλούς φόνους εναντίον Εβραίων, ειδικά και όχι μόνο στην Ουκρανία, στην περιοχή της Ουκρανίας. Αυτοί πήγαν λοιπόν και εγκαταστάθηκαν μαζικά στον Καναδά.
Όταν έγινε η Πορτοκαλή Επανάσταση δεκαετία του 2000, αυτοί τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, μορφωμένα και εύπορα σχετικά, γιατί είχαν ζήσει στον Καναδά, ήρθαν. Και βέβαια σκληρά αντιρρώσει. Μα νομίζω ότι... Αυτή είναι η κυρίαρχη τάξη. Μάλιστα. Και νομίζω ότι και μία από τις ανώτερες αξιωματούχους στον Καναδά είναι ουκρανικής καταγωγής, από την ουκρανική παροικία του Καναδά, αυτή που την οποία περιγράφεις. Μάλιστα. Αυτό εγώ το αγνούσα, να πω την αλήθεια. Και όπως πάρα πολλά που έχει ο Σωτήρης Οδημόπουλος, με πολύ ψυχρό βλέμμα ιστορικού, χωρίς συμπάθειες και αντιπάθειες, καταλαβαίνεις, με εντυπωσιακά θα έλεγα ισορροπημένο τρόπο πίστη στην επιστήμη της ιστορίας, μελετά αυτές τις σχέσεις, και γενικά όπως και εγώ προσπάθησα να δω και τις εναλλακτικές λύσεις, επειδή υπάρχει μια φόρτιση κατά τη γνώμη μου περισσότερη από όσο θα έπρεπε στο δημόσιο χώρο, στη δημόσια σφαίρα σχετικά με τον πόλεμο. Δηλαδή, εάν πεις κάτι μπορεί να θεωρείς πουτινικός, ή αν πεις κάτι άλλο μπορεί να θεωρείς ότι είσαι, δεν ξέρω εγώ, να πούμε αμερικανόδουλος. Προσπαθήσαμε να είμαστε πολύ ψυχροί στον τρόπο που προσεγγίζουμε το θέμα μας, ακριβής, έτσι ώστε ο αναγνώστης να έχει όλα τα στοιχεία στην διάθεσή του και την ανάλυση, να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Γιατί εντάξει, είναι εύκολο να παίζουμε με όρους κουπαδικούς, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, και άλλο ας πούμε ένα σύνθετο μεγάλο ζήτημα να μπορούμε να κατανοήσουμε τις βαθύτερες αιτίες. Γι' αυτό λοιπόν και καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια να τηρήσουμε αυτό τον κανόνα και οι δύο. Θέλω να πω επιγραμματικά στην πρώτη ενότητα: οι δύο Ουκρανίες, οι Αμερικανοί για την Αρκούδα, πόσο ανταγωνιστής των ΗΠΑ είναι η Ρωσία. Η ομιλία Πούτιν στο Μόναχο το 7, πασών των Ρωσιών, το δίλημα της Ρωσίας. Στη δεύτερη ενότητα: επιχείρηση αλλαγής καθεστώτος, ουκρανική άμυνα στις πόλεις, οι ασύμμετρες ουκρανικές επιθέσεις, ο Πούτιν κλιμακώνει, η συνταγή της προσάρτησης, η ανακατάληψη Χερσόνας, στατικός πόλεμος φθοράς. Τρίτη ενότητα: μέχρι τελικής πτώσεως ή πάγωμα του πολέμου, το σενάριο της ρωσικής ήττας, το σενάριο της ρωσικής νίκης, τι θα σήμαινε στρατηγική ήττα της Ουκρανίας για τη Δύση, η χρήση τακτικών πυρηνικών, οι ουκρανικές νεοναζιστικές οργανώσεις. Τέταρτη ενότητα: τα αμερικανικά κέρδη από τον πόλεμο, το αμερικανικό κόστος από τον πόλεμο, η δαιμονοποίηση μεγάλες δυνάμεις και το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα και η σωστή πλευρά της ιστορίας σε εισαγωγικά, ελληνικά όπλα στην Ουκρανία, η χαμένη τιμή των δυτικών συστημικών ΜΜΕ. Πέμπτη ενότητα: η Δύση ρίχνει τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας. Γιατί και η Κίνα έχει ανάγκη τη Ρωσία, νέες αγορές για τη ρωσική ενέργεια, αμφίστομη μάχαιρα οι δυτικές κυρώσεις, βαρύ το κόστος για την Ευρώπη, η Γερμανία χάνει τον τρίτο μεγάλο πόλεμο, το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream, η αλαζονία του Κιέβου. Έκτη ενότητα: δεν είμαστε στη δεκαετία του 90, ο Ευρασιατικός πόλος, η διπλή παγκοσμιοποίηση, νέα ιστορική φάση. Και από την άλλη, στο κομμάτι του Σωτήρη Δημόπουλου, η πρώτη ενότητα είναι από τους Ρώσους του Κιέβου στη Μικρά και τη Νέα Ρωσία. Η δεύτερη ενότητα: ρομαντισμός, σοσιαλισμός, εθνικισμός και ουκρανικό ζήτημα. Η τρίτη ενότητα: τα χρόνια του χάους. Η τέταρτη ενότητα: προσδοκίες και ματαιώσεις του Μεσοπολέμου. Η πέμπτη ενότητα: μια διχασμένη χώρα. Σταύρο, επειδή συγκυριακά τις μέρες που κυκλοφορεί το βιβλίο σας υπάρχει η νέα παρέμβαση Kissinger, στην οποία τα ρέστα ζήτησε από αυτή τη νέα παρέμβαση, που είπε: παιδιά, βρέστε ένα τρόπο, έναν άξονα ειρήνης. Το πράγμα ξεφεύγει απόλυτη σχάση, αυτά που λέτε στο βιβλίο δηλαδή, απόλυτη σχάση, και δεν ξέρω αν θα φτάσουμε μέχρι και σε πυρηνικά πλήγματα. Και του απάντησε ο Ποντόλιακ, ο σύμβουλος ασφαλείας της Ουκρανίας, ότι είσαι πολύ γέρος και δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται εδώ. Ποιος δηλαδή, αυτός ο οποίος παίρνει το υλικό από την εξωτερική πολιτική που χαράσει οι ΗΠΑ. Είναι λίγο κουφό, εντάξει. Είναι, καταρχήν είναι μια θρασία απάντηση. Ο Ποντόλιακ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν συνεργάτης στην εκπομπή που έκανε στο σοου που έκανε ο Ζελέφη. Θέλω να πω, δεν έχει τίποτα πίσω του που του επιτρέπει να μιλάει έτσι στον Κίσιγκερ, όποια γνώμη κάνει και αν έχει
αν η διατροφή ισχύει. Λοιπόν, μπορεί να εκφράσει τη διαφωνία του, προφανώς, αλλά δεν μπορεί να μιλάει υποτιμητικά σε ένα γέρος. Μην ξεχνάμε ότι ο Κίσιγκερ όχι μόνο τα έχει 498 του, αλλά αυτό το οποίο λέει το λένε και οι σημαντικότεροι Αμερικανοί διεθνολόγοι, όπως ο Μισχάιμερ. Παράδειγμα. Πρέπει να πω ότι το δόγμα του Κίσιγκερ είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε και αναφέρεται αναλυτικά στο βιβλίο. Ως υπουργός εξωτερικών ο Κίσιγκερ επί προεδρίας Νίξον είχε κάνει το μεγάλο άνοιγμα στην Κίνα του Μάου με σκοπό να την προσελκύσει και την είχε προσελκύσει σε ένα, ας το πούμε, μέτωπο που θα περικύκλωνε την τότε Σοβιετική Ένωση. Γιατί τότε ο ισχυρός ήταν η Σοβιετική Ένωση, η Κίνα ήταν μια χώρα η οποία αναδυόταν αλλά ήταν ακόμα υπανάπτυκτη. Ουσιαστικά ο στρατηγικός ορθολογισμός θα επέβαλε στους Αμερικανούς να προσετεριστούν τη Ρωσία, μια χώρα η οποία 150 εκατομμύρια δεν έχει ούτε το οικονομικό, αν δεις το ΑΕΠ της, πολύ μικρό, δεν έχει ούτε το πληθυσμιακό, ούτε το οικονομικό βάρος να είναι ο ανταγωνιστής των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ η Κίνα έχει όλες τις προϋποθέσεις. Αντί λοιπόν η Αμερική να προσετεριστεί τη Ρωσία για να περικυκλώσει και να σχέσει την Κίνα, εδώ λειτουργήσαν τα δυστικά αντιρωσικά αντανακλαστικά στη λογική της διπλής ανάσχεσης, δηλαδή πρώτα θα γονατίσουμε τη Ρωσία και μετά θα γονατίσουμε την Κίνα. Και επειδή η Κίνα το ξέρει, γι' αυτό και ξέρει ότι οι Ρώσοι πολεμούν και για τις Κινέζους, για τη δική τους τη χώρα. Γι' αυτό και βάζουν πλάτη. Έτσι. Ακόμα και οι Ινδοί, οι οποίοι δεν ξεχνάνε ότι πριν 75 χρόνια ήταν απικία των Βρετανών. Σωστό. Λέω για να καταλαβαίνουμε και το πώς αντιδρούν οι χώρες. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι ότι ο άλλος του λέει είσαστε, κάνετε λάθος. Στρέφεστε εναντίον στα αμερικάνικα συμφέροντα, λέει ο Κίσιγκερ. Και λέει και κάτι ακόμα πέρα από αυτό. Μην ξεχνάτε το κανόνα ότι μια πυρηνική δύναμη δεν τη στριμώχνει. Γιατί αν τη στριμώχνει, πώς. Ίστατη επιλογή βέβαια μπορεί να φτάσει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων. Λοιπόν, γιατί επειδή είσαι ανάψει εδώ φωτιές με το βιβλίο. Είναι ταπείνωση ή όχι. Με άξονα το βιβλίο, να το πάρει ο αναγνώστης είναι η μαγεία και μόνος του να δει οπτικές. Όμως με βάση αυτά που έχεις πει και γεωοικονομικά που περιέχονται στο βιβλίο, κάποιος εδώ. Μου λέει, ρωτήστε σας παρακαλώ, ο Λεωνίδας από τα Γιάννητσα, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Λιγερό, καλές γιορτές και καλοτάξιο το βιβλίο του. Σε αυτή την αλλαγή που γίνεται και με τον καταλήτη τον πόλεμο της Ουκρανίας, οι κοινωνίες στην Ευρώπη πώς θα εξελιχθούν σε πολιτικό επίπεδο, διότι έχουμε δει την αποτυχία των φωστήρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σκάνδαλα και τα σκανδαλάκια που αυτές τις μέρες είναι στο προσκήνιο και ο κόσμος έχει αγριέψει. Πρέπει να πούμε ότι αυτός ο πόλεμος έχει νικητές ηττημένους και έχει και ανθρώπους που έχουν κέρδη και ζημίες. Οι Αμερικανοί έχουν εκεί κέρδη και ζημίες. Οι Ευρωπαίοι έχουν μόνο ζημίες. Αυτό πρέπει να το πούμε. Ουσιαστικά υπάρχει ένα κεφαλαίκι το οποίο το διάβασες που λέει οι Γερμανοί χάνουν τον τρίτο μεγάλο τους πόλεμο. Αυτό είναι μια κουβέντα που μου είπε ο Αμερικανός διπλωμάτης και το χρησιμοποίησα σαν τίτλο του κεφαλαίου. Γελώντας. Είναι πραγματικά, γιατί το γερμανικό οικονομικό θαύμα στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στη φτηνή ρωσική ενέργεια. Αν δει κανείς τις τιμές που προμηθεύονται και τις τιμές που προμηθεύονταν και επειδή η ενέργεια υπησέρχεται και καθορίζει τις τιμές όλων των προϊόντων, δεν είναι κάτι που πάει μόνο σε ένα είδος, σε ένα κλάδο, έτσι. Και επειδή βλέπουμε και το τι γίνεται, εγώ λέω ότι βρίσκουν εναλλακτικές πηγές που και αυτό είναι προβληματικό. Το κόστος θα είναι τόσο μεγαλύτερο που τα γερμανικά προϊόντα θα πάψουν να είναι όσο ανταγωνιστικά ήταν. Αυτό θα είναι καταλυτικό για τη γερμανική οικονομία που ήταν ένας εισαγωγικός γιγάντας και για την ευρωπαϊκή οικονομία κατ' επέκταση. Δεν είναι τυχαίο ότι το ευρώ με το δολάριο φτάσανε 1:1. Το ευρώ ήταν 1,40 δολάρια.
έχει φτάσει κάποια στιγμή παλιότερα. Λοιπόν, και θα έλεγα ότι οι προοπτικές είναι αρνητικές. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι φτάνουμε σε μια χώρα όπως είναι η Γαλλία, μητροπολιτική χώρα, να μιλάμε για διακοπές ρεύματος, προγραμματισμένες διακοπές. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και ο Θεός λίγο μας αγαπάει, γιατί έκανε καλό καιρό, αλλά το επόμενο διάστημα, αν είναι βαρύς ο χειμώνας, οι αποθήκες που είναι γεμάτες θα αδειάσουν γρήγορα από φυσικό αέριο κυρίως, μην το ξεχνάμε, και αυτό δεν αφορά μόνο τα νοικοκυριά και το επίπεδο, το ιδιωτικό του επίπεδο, δηλαδή το αν μπορούν να ζεσταθούν, αφορά και τη βιομηχανία. Ειδικά την ενεργοβόρα βιομηχανία, όπου οι Γερμανοί βιομηχανοί έχουν βγάλει SOS εδώ και πολύ καιρό, και μάλιστα δραματικό θα έλεγα, μιλάμε για μειώσεις οι οποίες θα υπερβούν το 15%. Παραγωγή δηλαδή, έτσι, τουλάχιστον στις καλύτερες περιπτώσεις, στην καλύτερη περίπτωση. Λοιπόν, θα σε πάω σε πολύ γρήγορες απαντήσεις, γιατί θα τυναχτούμε στο χρόνο. Βλέπει, λέει, με βάση το βιβλίο του κύριου Λιγερό, στους Αμερικανούς να δημιουργούν μια γεωπολιτική τάφρο ανάσχεσης της κινέζικης χερσαίας διείσδυσης στην Ευρώπη, One Belt, η οποία αποτελείται και από αποτυχημένα κράτη, περιλαμβάνοντας Ουκρανία, Αφγανιστάν και ενδεχομένως προσπάθεια να ενταχθεί το Ιράν. Βλέπει κάτι τέτοιο? Σύντομες απαντήσεις, Σταύρο. Η απάντηση είναι ότι ήδη κάνει. Το γεγονός ότι σφιχταγκαλιάζεται με τη Ρωσία προσδίδει μία άλλη διάσταση σε αυτό. Η Σαγκάη χωρίς τη Ρωσία δεν θα είχε μέσα στην Ινδία. Μάλιστα. Άρα ήδη έσπρωξαν οι Αμερικανοί τον δηλαδή τον έσπρωξαν τον Ευρασιατικό πόλο να συσπηρωθεί απέναντι. Άρα αυτό είναι μια στρατηγική αποτυχία. Ο Νικόλας, καλοτάξιδο, σήμερα ο Ζελένσκι ακούγεται ότι πάει στην... Όχι ακούγεται, είναι στην Ουάσιγκτον. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις εξελίξεις? Ταξίδι συμβολισμών και δημοσιότητας, ή μπορεί να το τραβήξουν και το αυτή αγάντα? Τώρα... Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ένα πράγμα. Έτσι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην επόμενη προεδρική εκλογή, αν βγουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Το λέω αυτό γιατί... Ναι, μεν ψήφισαν όλοι, αλλά υπάρχει ένα όριο για τους Ρεπουμπλικάνους σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της Ουκρανίας. Υπάρχει λοιπόν μια στράτευση Biden και της ομάδας γύρω από τον Biden, Νούλαντ, Μπλίνκεν κλπ. Αλλά νομίζω ότι θα δει και την άλλη όψη του νομίσματος στις ΗΠΑ. Θα του υποθούν αυτά που πρέπει να του υποθούν, γιατί και κάποιοι από τους Αμερικανούς καταλαβαίνουν ότι όλη αυτή η προσδοκία από την Ρωσία θα γονάτιζε σε μερικές εβδομάδες, σε λίγες εβδομάδες, διαψεύστηκαν παταγωδώς λόγω των κυρώσεων. Αντίθετο, βλέπουμε να έχει η Ρωσία ένα πρωτοφανές, λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, πλεόνασμα. Παρότι τις έχουν δεσμεύσει τα μισά αποθεματικά της, έτσι, περίπου 300 τόσα δις. Ο Στέφανος, αφού γεωπολιτικά λοιπόν θα γίνει εδώ τεκτονική πλάκα και μεταξύ ημών και Τουρκίας, την ίδια στιγμή, λέει κύριε Λιγερέ, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για την τύχη των S-300. Ποια είναι η αλήθεια, η γνώμη του κύριου Λιγερού? Να φέρουν Patriot που θα ελέγχουν οι Αμερικανοί? Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις κάναν εναλλακτικές προμήθειες για να μην εξαρτώνται από καμία χώρα, από τη μία, και από την άλλη για να τα κουμαντάρουν οι ίδιες. Εδώ τώρα τι είδα, τα βάλουμε όλα, λέει, με τους Αμερικανούς? Η απάντησή μου είναι η εξής. Η Ελλάδα και λόγω του Κυπριακού όφιλε να καταδικάσει τη ρωσική εισβολή. Ένα. Δεύτερο. Ανήκει στη Δύση, έπρεπε να συμμετάσχει στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Τρίτο. Δεν έπρεπε επουδενή να είναι μπροστά στην πρώτη γραμμή και να λέει θα σας πάμε στο δικαστήριο, θα σας κάνουμε, θα σας δικάσουμε κλπ. Όπως κάναμε δυστυχώς. Γιατί η Ελλάδα είναι στην περιοχή αυτή που είναι, δεν θα μετακομίσει, το ίδιο και η Ρωσία. Και η Ρωσία είναι ένας μεγάλος παίκτης, τον οποίο θα τη βρούμε μπροστά την επόμενη μέρα του πολέμου. Και ξέρουμε ότι πάντα έπαιζε ένα ρόλο εξισορροπιστικό σε σχέση με την Τουρκία. Άρα ήταν λάθος που γίναμε βασιλικότεροι του βασιλέως. Έπρεπε να είμαστε στις πίσω γραμμές. Να καταδικάσουμε, να εφαρμόσουμε τις κυρώσεις μέχρι εκεί. Σε σχέση με τα όπλα. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα
του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είχε ισχυρό επιχείρημα να μην δώσει ούτε μία σφαίρα. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα αντιμετωπίζει ρητή απειλή εθνικής ασφαλείας. Μας λένε, θα έρθουν με νύχτα, θα μας ρίξουν πυράβλους. Τα λένε, τα ξέρουν. Άρα με αυτό το επιχείρημα η Ελλάδα θα έπρεπε να μην δώσει, επαναλαμβάνω, ούτε σφαίρα. Έχει δώσει πάρα πολλά. Το να δώσει τους 600, κατά τη γνώμη μου, είναι έγκλημα. Οι 600 μπορεί να μην είναι η τελευταία λέξη, υπάρχουν οι 400, αλλά είναι ένα ισχυρό όπλο της ελληνικής αεράμυνας, ειδικά για την Ανατολική Κρήτη. Έχει εμβέλεια 150 χιλιόμετρα, είναι αποτελεσματικό αποδεδειγμένα και οι Patriot, οι οποίοι έχουν τη μισή εμβέλεια, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν πολύ περισσότερο που δεν θα είναι υπό ελληνική δίκηση. Τα λέω αυτά γιατί υπάρχει ένα όριο. Η εθνική ασφάλεια είναι πάνω από όλα. Μάλιστα. Η εθνική μας ασφάλεια. Η εθνική μας. Και κλείνω με τούτο εδώ. Ακούγοντάς σε τώρα το στέλνουνε. Καλά τα λέει ο Σταύρος ο Λιγερός, αλλά εμείς πανηγυρίζουμε για τις κινήσεις Αιγύπτου και όχι για τις δικές μας. Το ρίχνουμε στη μυστική διπλωματία εκ νέου διαλόγου και η Τουρκία απειλεί, συνεχίζει να απειλεί ότι θα έρθει μια νύχτα. Άρα το φοβικό σύνδρομο που έχετε περιγράψει, λέει κύριε Λιγερέ, καλά κρατεί στην πατρίδα μας. Καλά κρατεί. Καλά κρατεί και δυστυχώς καθορίζει απολυτικές. Επιγραμματικά. Πρέπει να σας πω. Εγώ το είχα γράψει τότε όταν είχε γίνει η συμφωνία και είχε, ας πούμε, από τις τριαμβολογίες κάπως είχε επισκεφτεί. Εμείς δώσαμε, όταν κάναμε τη συμφωνία μερικής οριοθέτησης με την Αίγυπτο, 17,5 περίπου, 17,2 αν θυμάμαι καλά, 100% περισσότερη ΑΟΣ από όσο θα έπαιρνε η Αίγυπτος εάν εφαρμοζόταν απολύτως η μέση γραμμή. Και δώσαμε αυτό το επιπλέον για να κάνουμε τη συμφωνία. Η Αίγυπτος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για τα συμφέροντά της. Και μάλιστα δώσαμε ΑΟΣ που δικαιούται η Κρήτη, όχι κανένα μικρό νησάκι. Τα λέω αυτά γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας. Και σε σχέση με τη Γαύρο, μιλάω για τους Λίβιους, αλλά και σε σχέση με το καστελό τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους Τούρκους. Οι Τούρκοι έχουν καταστήσει σαφείς τις προθέσεις. Λένε ξεκάθαρα. Πολλοί λένε, έλα παιδιά, προεκλογικά, ας πούμε, προεκλογική ρητορική. Ναι, είναι και προεκλογική ρητορική. Αλλά όταν μας απειλούσαν πριν 3-4-5 χρόνια, δεν υπήρχαν εκλογές μπροστά. Άρα μην υποτιμάμε το γεγονός ότι υπάρχει μια πάγια πολιτική επεκτατισμού της Τουρκίας από το 1973-1974 μέχρι τώρα. Εδώ κουμπώνει και η προεκλογική σκοπιμότητα του Ερντογάν, που θέλει μια εύκολη νίκη για να την πουλήσει στους ψηφοφόρους, μια και στην οικονομία έχει αποτύχει. Η απάντηση της Ελλάδος, και τελειώνω γιατί ξέρω ότι σε έχω ρίξει έξω, είναι μία. Προσέξτε, ο Ερντογάν δεν θέλει πόλεμο στην Ελλάδα, γιατί ένας πόλεμος θα είναι αμοιβαία καταστροφικός. Θέλει θερμό επεισόδιο, δηλαδή να διαλέξει τον τόπο το χρόνο, να κερδίσει μια εύκολη νίκη που να μπορεί να πουλήσει, ταπεινώνοντας την Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν οφείλει να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα υπάρξει ποτέ θερμό επεισόδιο. Εάν επιδιώξουν έναν στρατιωτικό τυχοδιοκτισμό, να ξέρουν ότι ανοίγουν την πόρτα του φρενοκομείου και όπως είχε πει ο Γεώργιος Παπανδρέου τη δεκαετία του 60, η Ελλάδα δεν θα έχει άλλη επιλογή να μπει μέσα. Είναι ο μόνος τρόπος για να αποτρέψουμε. Αλλά αυτό πρέπει να υποθεί όχι μόνο από ένα στρατηγό, πρέπει να υποθεί στη Βουλή από τα πιο επίσημα χείλη, δηλαδή από τον Πρωθυπουργό. Είναι ο μόνος τρόπος να ανασχέσουμε αυτό, γιατί λέγε, δεσμεύεται και ο Ερντογάν, εγκλωβίζεται και ο Ερντογάν, πέρα από το τι θέλει στην πραγματικότητα και ενώπιον της αντιπολίτευσης, η οποία δεν είναι καθόλου καλύτερη, και ενώπιον των ψηφοφόρων. Του λένε όλο λες και δεν κάνει τίποτα. Πρέπει λοιπόν εδώ να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί μέχρι τον επόμενο Ιούνιο. Κρατώ και αυτό που είπες. Η αντιπολίτευση δεν είναι καθόλου καλύτερη, γιατί στην Ελλάδα κάποιοι πανηγυρίζουν αν θα φύγει ο Ερντογάν θα αναπνεύσουμε. Κούνια που μας κούναγε. Λοιπόν, μπορεί να είναι καλύτερο να μείνει ο Ερντογάν, γιατί τότε η Δύση και οι Αμερικάνοι θα πρέπει να κάνουν την επιλογή τους. Τώρα προς το παρόν ελπίζουμε ότι θα τον ξεκολουθούν μόνο με την κάλπη.
Γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τον κόσμο, οι περίπλοκες σχέσεις Ουκρανών-Ρώσων στην ιστορία. Σταύρος Λιγερός, Σωτήρης Δημόπουλος από τις εκδόσεις Πατάκη. Και εγώ θέλω όμως να πω ότι αξίζει τώρα στις γιορτές που κάποιοι κάνουν δώρα, θα το πω αυτό, αξίζει οσοδήποτε άλλο, οτιδήποτε άλλο, υπό ποια έννοια. Διότι εδώ δεν στέκεται, το έχει τα πολεμικά γεγονότα, πάει κάπου αλλού όμως. Στην αλλαγή ενός κόσμου που ήδη συντελείται, δεν είναι θα έρθει, έρχεται, έχει έρθει και καλό είναι σιγά σιγά να αντιλαμβανόμαστε και τις εξελίξεις με άλλη οπτική, όλα αλλάζουν. Σταύρο, καλές γιορτές και καλό τάξιδο. Να είσαι θέλω καλά. Θέλω να ευχαριστήσω εσένα, το σταθμό για τη φιλοξενία και τους ακροατές που είχαν την υπομονή να ακούσουν την πολυλογία. Δεν είναι καθόλου πολυλογία, είναι πάντα πολύτιμα τα όσα καταθέτεις. Καλή σου ημέρα.